Θα μπορούσα να κάνω και εγώ Botox τώρα. Δεν νομίζω. Γιατί? Το Botox είναι εξειδικευμένο φάρμακο, γίνεται μόνο από γιατρούς και εξειδικευμένους γιατρούς που έχουν... Γιατί όλη την ημέρα μόνο Botox ακούμε. Ακούμε πολλές φορές λοιπόν Botox, 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 αλλά θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς. Συγκεκριμένα σημεία κάνουμε Botox. Συγκεκριμένα σημεία γίνονται στο άνω τριτημόριο του προσώπου, στο μεσόφριο, μέτωπο, πόδι χήνας και ίσως και θα το βλέπαρω πολλές φορές. Το Botox είναι φάρμακο και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους μόνο γιατρούς. Εδώ θα κάνουμε τώρα Botox στις ρητίδες έκφρασης. Ξένια, συνοφριώσου λιγάκι. Μπράβο. Βλέπουμε εδώ είναι οι ρητίδες έκφρασης. Κάνε λίγο άρνηση. Άρνηση, πολύ ωραία εδώ είναι η άρνηση. Και στο πόδι της χήνας χαμογέλασε ένα λιγάκι. Βλέπουμε εδώ δημιουργείται το πόδι της χήνας μετά από τις ρητίδες έκφρασης από το χαμόγελο. Επομένως λοιπόν το μποτοξάκι είναι κάποιες μικρές ένεσούλες εγχύσεως βοτουλινικής τοξίνης που ουσιαστικά εμείς θα πάει να μας χαλαρώσει σε κάποια σημεία τον μη έτσι ώστε να αρχίσει να τσιτώνει το πρόσωπο και να εξαφανίζονται οι ρητίδες. Βρίσκουμε τους μύες και κάνουμε μικρές μοναδούλες βοτουλινικής τοξίνης μέσα στον μύ. Πάμε λοιπόν στην άρνηση. Άρνηση. Τώρα να κάνουμε στο πόδι της χήνας χαμόγελο. Εφόσον κάναμε την έγχυση της βοτουλινικής τοξίνης, θα αρχίσει σιγά σιγά το πρόσωπο, το άνω τριτημόριο του προσώπου να τσιτώνει. Θα κάνει κάποιες ρητίδες, γιατί εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει το παγωμένο, όπως και στην Ξένια δεν αρέσει το παγωμένο πρόσωπο, άρα θα κάνει κάποιες ρητιδούλες, χωρίς όμως να είναι πολύ έντονες. Αυτό είναι το Natural Botox. Και είδαμε ότι υπάρχει μια περίσσια δέρματος πάνω στα βλέφαρα. Αυτή λοιπόν την περίσσια δέρματος, ό,τι και βοτουλινική τοξίνη να κάνουμε, θα ανορθωθεί ένα κλικ το φρύδι, αλλά αυτή η περίσσια δέρματος δεν πρόκειται να φύγει. Αυτή η περίσσια δέρματος λοιπόν φεύγει είτε με χειρουργείο, είτε μη χειρουργικά με την ανέμακτη βλεφαροπλαστική με το πλέξερ. Και έτσι γίνεται όλες οι τεχνικές αισθητικής ιατρικής, γίνονται step by step χωρίς να παραμορφώσουμε τα πρόσωπα. Είναι πάρα πάρα πολύ βασικό αυτό. Σωτηρή, κύριε Τζιούμα θα το ξεκινήσω καλύτερα. Όχι, δεν θα σε λέω έτσι, δεν θα σε λέω έτσι, θα σε λέω γιατρός της ομορφιάς. Έτσι ξέρεις γιατί μ' αρέσει, γιατί συζητάμε διάφορα πράγματα και μπαίνουμε εκεί που πρέπει να μπούμε τελικά. Το Botox να το κάνουμε, αλλά πώς να το κάνουμε. Τι μεθόδους νέες έχουμε και γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους. Ο γιατρός ομορφιάς, τι να κάνουμε, ομορφαίνουμε και ζούμε όμορφα.